Αυτή η κίνηση που γίνεται αυτή τη στιγμή με τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή να αναποθέτουν ένα στεφάνι μαζί με κάποια λουλούδια μπροστά στην θύρα που βρίσκονται οι πλέον φανατικοί οπαδοί της ομάδας είναι στη μνήμη ενός φιλάθλου που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Μάλιστα, βλέπουμε τους παίκτες του Ηρακλή. Εκεί φαίνουν μερικά λουλούδια και ένα στεφάνι και από τον κόσμο και σιγά σιγά θα επιστρέψουν και αυτοί στον αγωνιστικό χώρο ούτως ώστε να ξεκινήσει το μας. Αρών και τώρα Φονσέκα. Κλείνει ο Μπούρμπος, ξανά ο Αρών. Γύρισε, έβγαλε τη σέντρα, η κεφαλιά του Γιάντσι, out. Πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι, στο 11ο λεπτό. Μάρκες με τον Πλιάτσικα, ο Μορέτο, corner, out, ναι. Ή corner ή out πάντως έχει δείξει, ο Κάκος νομίζω δείχνει out. Ο Δέλλας του ζήτησε και κάρτα στον κυνηγό του Ηρακλή και γι' αυτό τον καλεί κοντά του τώρα ο Κάκος για να του κάνει παρατηρήσεις. Ξανά εδώ. Out. Σέζαρ, καλό άνοιγμα εδώ στον Μπλάνκο. Ο Λιμπερόπουλος περιμένει μέσα στην περιοχή. Ο Μπλάνκο γυρίζει παράλληλα στην εστία πάνω από το σώμα του Πάρδο. Αλλά φεύγει στο πλάγιο. Τα κρατάει ο Παπάς. Φοβήθηκε το offside. Τώρα γυρίζει στο Λιμπερόπουλο. Έχει βγει ο Πάρδο. Ψάχνει ένα διάδρομο ο Λιμπερόπουλος. Ριβάλτο. Ο Σέζαρ ζητάει ο Μπλάνκο. Το γύρισμα. Κόρνερ. Ζήκος, Σέζαρ και ο Δέλλας στο κέντρο της άμυνας. ΣΑΕΚ πήγε ο Γιάννης πάνω του, άλλαξε με το Ζήκο ο Δέλλας και ανεβαίνει τώρα παλιά για τον Λιμπερόπουλο που υποδεικνύεται σε θέση offside. Έτσι δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτή την επίθεση ΣΑΕΚ που προήλθε από την πάσα του Δέλλα προς τον Λιμπερόπουλο. Σωστή πρέπει να είναι υπόδειξη του βοηθού. Η ΑΕΚ που πιέζει και τώρα ο Λιμπερόπουλος δυσκολεύει τον Παπαζαχαρία και του κλέβει. Τελικά πάει ο Μπλάνκο να γίνει στήριγμα. Αλλάζουν δύο τους την μπάλα. Βγαίνει στο Ριβάλντο. Ο Ριβάλντο έξυπνα πέρασε για τον Μπλάνκο. Αυτός γυρίζει το σουτ. Μπάλα είναι out. Παπάς με τον Γιαννούλη συγκλίνει. Του ζήτησε ο Μπλάνκο. Παπάς κράτησε. Ελέγχει την μπάλα. Αλλάζει με τον Λιμπερόπουλο. Πέρασε για τον Μπλάνκο. Ευκαιρία. Ο Πάρδο διώχνει και σώζει τον Ηρακλή στο 22. Ριβάλντο, ο Ζήκος με χώρο, θα δοκιμάσει το σουτ ο Ζήκος, καλό σουτ, out, στο 28, με το Ριβάλντο να εκτελεί, έξω πολύ πάει η μπάλα, γύρισε το σουτ ο Μπούρμπος, out, η corner, corner έχει δώσει ο Κάκος, ο Παπασταθόπουλος μπροστά του, ο Άρον του έκανε κίνηση από αριστερά, ο Μαυρογεννίδης, πέρασε λίγο η μπάλα, Φονσέκα, χαμηλά η σέντρα του, ο Γιάντσης, out, το σουτ, δύσκολα βέβαια. Δύσκολο σου υποπίεση εκεί. Εδώ ο Αντώνης Ρέμος. Ψάχνει τον Εντίνιο. Πήρε την κεφαλιά από τον Γιαννούλη. Άφησε ο Μπλάνκο. Ο Λιμπερόπουλος θέλει να γυρίσει το σουτ. Εκμεταλλεύεται την κόντρα. Γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ στο 46. Με σκόρερ τον Νίκο Λιμπερόπουλο που εκμεταλλεύτηκε εκεί την κόντρα που έκανε στο πρώτο σουτ την μπάλα πάνω στο Κατσιαμπή. Είδε την εστία μπροστά του. Νίκησε τον Πάρτο. Η ΑΕΚ μπαίνει στο δεύτερο μέρος με γρήγορο γκολ. Από τον, εδώ, τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Στο 46, ο σκόρερ πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του εκεί στον κόσμο της ΑΕΚ. Ξανά η φάση, κεφαλιά από τον Εντίνιο. Άφησε ο Μπλάνκο την μπάλα να περάσει. Γυρίζει το πρώτο σου τον Λιμπερόπουλος, βρίσκει και στο πρόσωπο την μπάλα και στη συνέχεια του έρχεται πιάτο που λέμε. Νίκησε τον Πάρτο, τον γκολ εδώ της ΑΕΚ από τον Λιμπερόπουλο. Γρήγορο προβάδισμα. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Εντίνιο γυρίζει, θέλει να περάσει την μπάλα ξανά για τον Μπλάνκο. Πλιάτσικας κρατάει την μπάλα από το λάθος του Γιαννούλη. Ο Εντίνιο γυρίζει, ο Μπλάνκο το σουτ ψηλά. Γιαννούλης. Ο Μάρκες επικίνδυνα, ο Μαυρογεννίδης πάω στον Μπούρμπο, το νέο shoot out από το Γιαννούλη. Εδώ από δύο κάρτες, τέσσερις στο σύνολο για τους αντιπάλους. Ξανά ο Μάρκες με τον Πλιάτσικα, offside, ο Δίας στην πλάτη του Δέλλα ήταν. Εδώ η προηγούμενη φάση του offside. Μαυρογεννίδης πέρασε, άφησε ο Μπούρμπος στο Φονσέκα. Ευκαιρία για τον Ηρακλή, πάει χαμένη.
καθώς δύο ποδοσφαιριστές του βγήκαν πάνω στην μπάλα, κανείς όμως δεν κατάφερε να τις σπρώξει προς τα δίχτυα. Στο 65 εκτέλεσε, ο Μωρέτο έμεινε, ο Ζήκος έδωσε ύψος την μπάλα, ο Παπασταθόπουλος προσπάθησε να διώξει, ο Δέλλας και στη συνέχεια μακριά η μπάλα από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Υπάρχουν κάποιες δεμαρτυρίες από τους παίκτες του Ηρακλή στον Κάκο για την προηγούμενη φάση. Και τώρα είναι out. Βλέπετε εδώ τον Εντίνιο με το Δίας. Είναι και ένας παίκτης εκπαισμένος εκεί ο Κρούμπος νομίζω. Ο Κάκος με τον Κατσιαμπή. Κίτρινη κάρτα στο Μαυρογεννίδη για διαμαρτυρία. Εδώ είναι ο Δίας. Τον έσπρωξε ο Κρούμπος με τον Δίας. Τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Και εδώ είναι η φάση με το Δέλα και το Δίας στη μονομαχία για την οποία διαμαρτύρονται. Θα το δούμε και από το πλάι λίγο, αν θέλετε, από μια πλαϊνή κάμερα την ώρα που γίνεται η παλιά. Όχι, εδώ πάνε πολύ για την μπάλα βεβαίως, ο Παπασταθόπουλος προσπαθεί να τη διώξει. Ο Μπούρμπος με το Δίας και στη συνέχεια ο Καφές. Εδώ υπάρχει offside. Βεβαίως την πάσα. Α, τη διώχνει ο Παπασταθόπουλος, έτσι. Οπότε όταν ήρθε πια από πίσω ο παίκτης του Ηρακλή είναι από αντίπαλό του. Και από εκεί και μετά ζητήθηκε ένα πέναλτι για ένα μαρκάρισμα του Δέλα που έπεσαν πάρα πολύ πάνω στη φάση. Ο Κάκος άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Υπάρχουν ευριστικά συνθήματα τώρα στο Καφτανζόγλιο και αναγκάζεται ο Κάκος να διακόψει το παιχνίδι. Περπερίδης πρόλαβε, γύρισε, ο Μωρέτο έχασε, η κεφαλιά out από τον Γιαννούλη. Στο 71, ο Τσάβης στο φαουλ. Κεφαλιά από τον Κατσιαμπή, πέρασε η μπάλα, το shoot out. Ο Τσάβη γεμίζει. Ο Κατσιαμπής πήγε για την κεφαλιά, out είναι η μπάλα. Περνάει και αυτή η φάση για την ΑΕΚ και τώρα ο Κάκος δίνει τέλος στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ παίρνει μια σημαντική, μια σπουδαία νίκη.